Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Για πείτε μου τώρα, εσείς τώρα προετοιμάζεστε για την εκλογική διαδικασία. Την άλλη εβδομάδα είναι? Είναι την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή, 24. Την επόμενη Κυριακή, 24/10, ακριβώς. Είναι η πρώτη κάλπη και αν χρειαστεί, που μάλλον θα χρειαστεί, 1η Δεκεμβρίου η δεύτερη κάλπη. Είναι 4 υποψήφοι, οπότε πιθανολογούμε ότι θα χρειαστεί και 1η Δεκεμβρίου θα ξαναέρθουμε στις κάλπες για να καταλήξουμε στην απόφαση για το ποιος θα είναι ο επόμενος επικεφαλής. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα που θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της εκλογικής διαδικασίας. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η προσέλευση. Πόσοι θα έρθουν να ψηφίσουν? Πράγματι, σε όλα τα κόμματα η συμμετοχή δηλώνει. Η συμμετοχή, αυτό είναι το. Τη συμπόρευση και με την μελλοντική ηγεσία, αλλά και με τις ιδέες του κόμματος. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο χώρο, στο δικό μας, υπάρχει μια δυσαναλογία πάντοτε σχετικά με το πόσοι στηρίζουν τις απόψεις του κόμματος και γενικότερα τις πολιτικές τους και πόσοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες. Στις προηγούμενες εκλογές είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα συμμετοχής. Στις ακόμα πιο προηγούμενες ένα ακόμα καλύτερο, αλλά υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος. Ναι. Άρα πιθανολογούμε όμως ότι και σε αυτές, παρότι έχει περάσει το κόμμα τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, η συμμετοχή θα είναι πάρα πολύ ενεργή και σε αυτό στηριζόμαστε. Δηλαδή μπορεί να φτάσετε, θεωρείτε ως στόχο αυτό που ήταν στις προηγούμενες εκλογές, το 170.000? Κοιτάξτε, έχουν γίνει γεγονότα τα οποία σίγουρα βάζουν εμπόδιο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχει αναπληρωθεί το δυναμικό το οποίο είναι ενεργό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν τα τελευταία γεγονότα τα οποία βάζουν μια μπαριέρα στα καινούργια μέλη. Έχουμε παρόλα αυτά εγγράψει 3.000 περισσότερα μέλη περίπου κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας των συνέδρων και πιθανολογούμε ότι πολύ πιθανά θα υπάρχει και περαιτέρω αύξηση για την εκλογή του Προέδρου. Μπορεί να έχουμε απομακρυνθεί από αυτό το όριο των προηγούμενων εκλογών λόγω της εσωτερικής ανακατάταξης, αλλά πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να το ξαναφτιάξουμε. Μάλιστα. Τώρα, πάμε σας παρακαλώ ένα σχόλιο όσο θα ήθελα για τις δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε. Είναι οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την διάσπαση που είχατε και αφορά και το ποσοστό το δικό σας, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Στη μία είναι γύρω στο 6,5 αν θυμάμαι καλά και στην άλλη είναι στο 3,5, με εκτίμηση είναι και στις δύο, γιατί στην πρόθεση είναι πιο χαμηλά τα ποσοστά. Θα ήθελα το σχόλιο σας παρακαλώ. Πράγματι, κοιτάξτε να δείτε όμως, η μία δημοσκόπηση από την άλλη διαφέρει και στα ποιοτικά της. Ναι, διαφέρει, είπα ότι είναι δύο και είπα και τα ποσοστά διαφορετικά, δεν τις συγκρίνω, λέω αυτά που είδαμε λέω. Γι' αυτό το λόγο δεν προτρέχω να βγάλω και ένα μέσο όρο μεταξύ. Όχι, εγώ δεν έβγαλα. Εγώ είπα τα ποσοστά που δίνει κάθε μία, γιατί είναι ξεχωριστές δημοσκοπήσεις και δεν ξέρω πώς. Δεν θέλω να μπω τώρα στα δικά τους, γι' αυτό το παρουσίασα έτσι. Προσθέτω, το τοποθετήσατε πάρα πολύ λογικά. Ωστόσο, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο και κοντά στις διακοπές των Χριστουγέννων είχε ξαναβρεθεί σε μονοψήφιο ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν αποτύπωμα και αυτό εκείνης της εκλογικής συνέχειας. Όπου λίγο μετά πάλι είχατε την προηγούμενη διάσπαση με τους συντρόφους σας. Είναι και το μόνο κόμμα το οποίο περνάει από τέτοια σκαμπανεβάσματα. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό που θέλω να τονίσω και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου είναι ότι το τελευταίο διάστημα σε κανένα από τα τρία κόμματα τα οποία παρουσιάζονται ως κόμματα εξουσίας δεν έχει επέλθει αλλαγή πολιτικών προτάσεων. Παρόλα αυτά βλέπουμε μεγάλη αλλαγή στο δυναμικό και στα ποσοστά. Άρα αυτό αποτυπώνει και την κατάσταση η οποία επικρατεί με τις συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις αλλά και με την εξέλιξη εσωτερικά. Αφενός μεν το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εσωτερικής προεκλογής, η Νέα Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει την εφαρμογή μη λαϊκών προτάσεων και πολιτικών και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εν εξελίξη μέσα σε ένα δωδεκάμηνο για μια δεύτερη γύρα εσωκομματικής διαδικασίας. Άρα αποτυπώνουν μια πραγματικότητα δημοσκοπήσεις προς όλα τα κόμματα και εμείς ευελπιστούμε ότι με την ολοκλήρωση διαδικασία θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, προφανώς θα έχετε εικόνα
απλώς το λέω. Με όλα αυτά τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τα όσα γίνανε στο συνέδριο, ξέρετε ότι ο κόσμος έξω σας έχει απαξιώσει. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη άρνηση για το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και για στελέχη και ψηφοφόρους που ήταν πολύ κοντά σας. Με τα όσα είδανε, με την αντιπαράθεση αυτού του επίπεδου όπως έγινε και συγκρινόμενα όλα αυτά και με τη διαδικασία, την αντίστοιχη εννοώ, την εκλογική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ, καμία σχέση. Πράγματι είναι ένα γεγονός αυτό που λέτε και δεν υπάρχει και καμία απέτηση από τον κομματικό μηχανισμό και από τους πολιτικούς του κόμματος να κληθεί ο κόσμος αυτός να συμμετάσχει σε αυτή την εσωτερική διαμάχη, ούτε ψυχολογικά ούτε ενεργά, παίρνοντας τη μία πλευρά ή την άλλη για τον απλούστατο λόγο. Είναι κάτι που δεν αφορά τα μη μέλη του κόμματος, που δεν αφορά τον ευρύτερο γενικό πληθυσμό. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πρέπει να κατανοήσει ο ευρύτερος γενικός πληθυσμός αυτό το οποίο συμβαίνει μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως που είναι απέτηση είναι η εσωτερική διαδικασία να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μείνουμε επικεντρωμένοι μετά στις πολιτικές προτάσεις. Μάλιστα. Δεν μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει με τέτοια ταχύτητα γεγονότα που εξελίσσονται ανά πάσα στιγμή και γι' αυτό προτιμά ο κόσμος και μένει στο πλάι παρακολουθώντας τις διαδικασίες αλλά μη συμμετέχοντας. Γι' αυτό είναι και το συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο είδαμε στις μετρήσεις και στα κέντρα. Τώρα κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω. Παρακαλώ, σε σχέση με τους βουλευτές, είναι όλη αυτή η συζήτηση αν θα ανεξαρτοποιηθούν και άλλοι βουλευτές πέραν των τεσσάρων που έχουν ήδη ανεξαρτοποιηθεί, αν θα ανεξαρτοποιηθούν, αν θα πάνε στο υποίδρυση κόμμα Κασελάκη όταν ανακοινωθεί. Τι εικόνα έχετε εσείς, θα έχετε και άλλες αποχωρήσεις? Γιατί βλέπω, εκτίμηση κάνω, ότι το τελευταίο διάστημα βλέπω ένα σαν φρένο, να το πω, κάποιων ανθρώπων που λέγαμε ότι θα αποχωρήσουν. Δεν ξέρω αν ισχύει, τι εικόνα έχετε εσείς. Αυτή η εικόνα μεταδίδεται και προς τα έξω. Είναι κάτι το οποίο αφορά περισσότερο την κοινοβουλευτική ομάδα και όχι τόσο την οργάνωση του κόμματος. Εμείς βρισκόμαστε εν μέσω μιας διαδικασίας η οποία πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί. Συνεπώς φαντάζομαι ότι και οι βουλευτές θέλουν να δουν τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας της εσωκομματικής, να δουν αν υπάρχει μια καινούργια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ελπιδοφόρα για κάτι πάλι. Ανάκαμψη, για μια ανάκαμψη πάλι στα ποσοστά του και συνεπώς είναι λογικό το ότι μένουν πίσω παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο κόμμα με το οποίο εκλέγησαν και στο κόμμα με το οποίο κάνουν όλη την αντιπολιτευτική τους δράση. Άρα είναι πολύ λογικό ότι αυτό που αναμένονταν να γίνει από κάποιους οι οποίοι ήδη αποχώρησαν δεν μπορεί να εξελιχθεί με αυτή την ταχύτητα την οποία προέβλεπαν. Και πιθανολογώ ακόμα περισσότερο ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πολλοί θα έχουν το λόγο να παραμείνουν και να δώσουν τη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές. Άρα είναι μια φυσιολογικότατη εξέλιξη η οποία βέβαια δείχνει να ανακόμπτει κάποια φυγή. Θεωρώ, κύριε Παπαγεωργίου, ότι ενδεχομένως να περιμένουν να ακούσουν και να δουν τι είναι αυτό που θα ανακοινώσει και ο κ. Κασελάκης, υποθέτω. Πολύ περισσότερο θεωρώ ότι αναμένουν να δουν ποια θα είναι η εξέλιξη και η επόμενη ηγεσία μέσα στο κόμμα στο οποίο ανήκουν. Γιατί για να φύγει κάποιος από ένα κόμμα στο οποίο ανήκει, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διαφωνήσει με αυτό στο οποίο βρίσκεται και όχι να συμφωνήσει περισσότερο με κάτι το οποίο είναι. Τώρα, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Εκπρόσωπος είσαστε και το κατανοώ, ειλικρινά σας το λέω. Αλλά ας πούμε, κυρία Τζάκρη, τα έχει πει ξεκάθαρα. Δεν περιμένει να δει τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ένα παράδειγμα γιατί τα λέει, τα έχει πει ίδια δημοσίως. Όχι, και καλά κάνετε και το τοποθετείτε σε αυτή τη διάσταση, γιατί ήδη έχει εκφραστεί. Ναι, γι' αυτό λέω και το χρησιμοποιώ το όνομά της. Δεν μπορεί να της καταλογίσει κάτι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είπατε για τη συγκεκριμένη. Άρα η συγκεκριμένη βρίσκεται μακρύτερα από το χώρο στον οποίο ανήκει, σύμφωνα με τις δηλώσεις της ίδιας. Αν όμως παρόλα αυτά οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν παραμείνει μέσα στο κόμμα, δεν μπορεί να μην υποθέσουμε ότι θέλουν να δουν αυτό το κόμμα ποια θα είναι η νέα του εκδοχή, ποια Μάλιστα. θα είναι η νέα του αρχηγία και πώς θα προοδευτεί. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ και εύχομαι καλή δύναμη. Είστε καλά. Για την επόμενη πορεία σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.